και μόνο καουμπόι. Στη ζωή όμω κάθε άλλο από μόνο είναι. Ο Λούκι Λουκ του ελληνικού πενταγράμμου, που δεν είναι άλλο από το Λουκιανό Κυλαϊδόνι, μα υποδέχεται στο σπίτι του πλάι στη σύντροφό του Άννα Βαγιανά. Αυτά όσον αφορά τα βόρεια προάστια. Γιατί σε έναν άλλο χώρο στο μεταξουργείο έρχεται να προσθεθεί και τρίτο στην παρέα. Η κόρη του Γιασεμή. 30 χρόνια παντρεμένοι, αλλά σπάνια τους βλέπουμε στο γυαλί μαζί. Δύο καλλιτέχνες που ξέρουν να συμβαδίζουν και στη ζωή και στην καριέρα. Λέω ένας κάτι, λέει όχι, δεν αυτό, μετά το σκέφτεται, λέει μάλλον καλό είναι να το κάνουμε έτσι κτλ. Είμαστε συμπληρωματικοί σε πάρα πολλά, ας πούμε, επίπεδα. Άννα Βαγιανά, Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Νότες και ρόλοι μαζί σε μια οικογένεια όπου οι γυναίκες έχουν την πλειοψηφία. Το ξέρω το είδος, όμως πάω καλά με τις γυναίκες, δεν έχω εγώ, μη χαρά. Μόνο το ζώο μας είναι αρσενικά. Έχουμε ένα γάτο και τώρα έχω προσθεθεί και ένα σκύλο. Με την Άννα είμαστε σχεδόν 30 χρόνια μαζί. Ξέρει πολύ καλά ο ένας τον άλλον. Μαλώνουμε συνεχώς, αλλά έτσι. Δηλαδή ενώ έχουμε κοντρούλες, όμως ελεγχόμενες και μέσα στο πρόβλημα. Δημιουργικές κόντρες, θα έλεγα. Κανείς δεν κάνει πίσω. Αυτό το συγκεκριμένο σπίτι δεν είναι από τα σπίτια που με τράβηξαν ιδιαίτερα. Μάλλον είμαι του σπιτιού. Ελπίζω το επόμενο που προγραμματίζουμε σπίτι να είναι ένας χώρος που θα με κρατάει. Είμαι αρχιτέκτονας. Το είχα ξεχάσει για αρκετά χρόνια, 30 σχεδόν χρόνια έχω τελειώσει. Και τώρα ήρθε πάλι η εποχή που το ξαναθυμάμαι και αρχίζω να εφαρμόζω κάποια πράγματα που έμαθα. Αυτό εδώ που καθόμαστε και το ξύλο στη βεράντα, ας πούμε, ήταν δική μου έμπνευση. Είναι ένα σπίτι του περίπου του 30, το παλιό κομμάτι. Και εμείς προσθέσαμε τα υπόλοιπα τετραγωνικά του, γι' αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον. Εμένα μου αρέσει το ισόγειο εδώ, γιατί είναι η καρδιά του σπιτιού. Δεν υπάρχουν ακριβά πράγματα εδώ πέρα μέσα. Δηλαδή, ενώ δεν μπήκε κανείς διακοσμητής να κάνει, ξέρεις, πράγματα με design που λένε και αυτά. Είναι πράγματα που αγαπάμε και που μαζεύουμε από διάφορα, από παλαιοπολία. Είναι ένα σπίτι που έχει ζωή, που κάναμε γλέντια, κάναμε πάρτι στο κήπο συχνά. Εδώ είναι το δεύτερο σπίτι μας, το θεατράκι μας, το θέατρο Μεταξουργείο. Ένα θέατρο που κάναμε με πολύ μεγάλη αγάπη. Κάποια χρόνια παλεύουμε να φτιάξουμε αυτό το χώρο. Δεν είναι μόνο θέατρο, είναι ένας χώρος που σημαίνουν διάφορα πράγματα. Στην κάτω αίθουσα παίζεται ο γάμος από την Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή. Παρασκευές και Σάββατα, εδώ και λίγες μέρες, ξεκινήσαμε λοιπόν ένα διήμερο που παίζω εγώ λοιπόν στο χώρο εκεί. Επίσης, κάτω στον κάτω χώρο, Δευτέρες Τρίτες, παίζεται ένα έργο που λέγεται Desperandos, με νέα παιδιά και με τη Γιασεμή. Είναι ένα έργο γραμμένο με πάρα πολύ χιούμορ, τρυφερότητα και συγκίνηση. Παίζεται από 7 νέα παιδιά. Η σκηνοθεσία είναι του Γρηγόρη του Βαλτινού. Ποια στοιχεία έχεις σε πάρει και από τους γονείς σου? Νομίζω και από τους δύο έχω στοιχεία. Από την μητέρα μου νομίζω έχω το πείσμα και τη μαχητικότητα για ορισμένα πράγματα. Από τον πατέρα μου νομίζω ότι έχω το διφερό του χαρακτήρα. Πώς μπορείς, πώς είναι? Δεν είναι η κλασική μορφή του πατέρα, είναι πιο πολύ φίλος θα τον έλεγα. Περνάμε αρκετές ώρες μαζί, όχι όσο θα ήθελα βέβαια, αλλά αυτές που περνάμε είναι ουσιαστικές. Εγώ έχω σχεδόν 30 χρόνια στο χώρο. Αλλιώς ξεκίνησα και αλλιώς διαμόρφωσα τη δουλειά μου στην πορεία. Κάποια στιγμή γύρω στο 76-77 αποφάσισα να γράψω και τα λόγια, όχι για άλλο λόγο, αλλά για να πω πράγματα αληθινά. Δηλαδή να καταγράψω τη ζωή μου. Σε κάθε δίσκο μέσα υπάρχουν τραγούδια πολύ απεσιόδοξα και τραγούδια πολύ χαρούμενα. Εγώ δεν είμαι του γκρίζου. Είμαι ή του ζεστού ή του κρύου. Δηλαδή τραγούδια λυπητέρα ή τραγούδια πάρα πολύ πλακατζίδικα. Στη ζωή σας είσαστε των άκρων. Τελείως θα έλεγα. Τελείως. Δηλαδή των άκρων. Πολλοί σας αποκαλούν ως ο Έλληνας Λούκι Λουκ. Τον αποδέχεστε αυτόν τον τίτλο? Λόγω Λουκιανού στο σχολείο, ας πούμε, υπήρχαν μερικά παιδιά από τότε πριν το Λούκι Λουκ που με φωνάζανε Λούκι, ας πούμε. Δηλαδή ήρθε και έκατσε, ας πούμε. Δεν ήμουν ποτέ της μόδας. Δηλαδή, μόδα ακολούθησα ίσως λίγο τη δεκαετία του 50. Τότε ήταν, ας πούμε, εποχή Πρίσλε και τέτοια με τις φαβορίτες κτλ. Κάπου κατέληξα να αισθάνομαι άνετα, δηλαδή αυτό το μήκος περίπου μαλλιών, λίγο πιο κοντά, λίγο μακριά, αυτό το ντύσιμο αισθάνομαι εγώ. Για ποιο λόγο θα κόβατε τα μαλλιά σας? Είναι μερικά πράγματα που δεν μπολούνται, δηλαδή δεν θα τα κόβα για τίποτα.
στην τηλεόραση δεν είναι σωστό να ευλογεί τα γένια σου. Για τα μαλλιά σας να πεις τώρα. Ναι, αλλά γιατί. Μπορεί κάποιος τηλεθέτης να μην το σκέφτηκε. Και εγώ θα το πω, Πόσα χρόνια έχετε να δείτε Λουκιανό και Λαϊδόνη, μάνα Βαγιανά μαζί στην τηλεόραση. Εγώ δεν σπάνιο φαινόμενο. Είναι πραγματικά σπάνιο φαινόμενο.